Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια καθολική δυσαρέσκεια των πολιτών της ΚΟΣ σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Αυτό, όπως θα ξέρετε, εκφράστηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τη μαζική κινητοποίηση. Την αυθόρμητη, μπορεί να πει κανείς, γιατί προέκυψε από ένα κάλεσμα των εργαζομένων του Δήμου και προκάλεψε των εργαζομένων του νοσοκομείου και προκάλεσε την ανταπόκριση κατοίκων του νησιού, κοινωνικών φορέων, πολιτικών φορέων. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει μέσα μας, το έχουμε κατανοήσει, ωστόσο πρέπει να βρούμε τους τρόπους εκείνους που θα τους επιβάλλουμε στην κυβέρνηση προκειμένου να αναχαιριστεί ή να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οι πρωτοβουλίες που παίρνετε εσείς τι περιεχόμενο έχουν? Εμείς, δεδομένου ότι υπήρξε αυτή η ανταπόκριση και σε συνδυασμό με το κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής, το σημερινό κάλεσμα, προκειμένου να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι και να συναποφασίσουν για το πώς πρέπει να πορευτούν, έχουμε εδώ και δύο μέρες κινητοποιήσει διάφορα κλιμάκια κατά μήκος του νησιού, προκειμένου να συλλέξουν υπογραφές διαμαρτυρίας και διεκδίκησης για να τα καταθέσουμε και στο Υπουργείο, πρώτα στο Δήμο και μετέπειτα στο Υπουργείο Υγείας. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ένας συμπολίτης μας, θέλει να κρύψει το όνομά του την στιγμή αυτή, υιοθέτησε το σχέδιο ψηφίσματος που είχαμε δημοσιοποιήσει και κίνησε πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών μέσω διαδικτύου. Αυτή τη στιγμή οι υπογραφές ξεπερνούν τις χίλιες και με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε νομίζω ότι θα μαζέψουμε αρκετές χιλιάδες. Η αντίδραση δηλαδή της τοπικής κοινωνίας εκφράζεται με την συλλογή υπογραφών και κάποιες κινητοποιήσεις. Μπορεί να πάρουν και άλλο περιεχόμενο κατά τη γνώμη σας. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Έχω την εντύπωση ότι σαν πρώτο ήπιο βήμα αντίδρασης είναι η έκφραση διαμαρτυρίας μέσω της υπογραφής δυσαρέσκειας και διεκδίκησης. Από εκεί και πέρα, σίγουρα τα προβλήματα δεν λύνονται. Εμείς τι θέλουμε να δείξουμε? Ότι η ΚΟΑΚΙ κοινωνία φωνάζει και απευθύνεται στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση για να βρεθεί λύση. Υπάρχουν και πιο επιθετικές μορφές κινητοποίησης, όπως για παράδειγμα κατάληψη διάφορων, ακόμα του Δήμου ή ακόμα και του νοσοκομείου, του αεροδρομίου, αλλά αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να κινήσουμε εμείς οι ίδιοι διαδικασίες ως παράταξη. Πρέπει να έχουμε στο πλάι μας και άλλους κοινωνικούς φορείς. Άρα ξεκινούμε με τη συλλογή υπογραφών και θα πάμε το βράδυ στην συνάντηση όλων των φορέων και των πολιτικών δυνάμεων του νησιού, προκειμένου να δούμε πώς θα πάμε σε επιθετικότερες δράσεις διεκδίκησης των δικαιωμάτων και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας του νησιού. Μπορεί να εκφραστεί το διεκδικητικό πλαίσιο με μορφή ενότητας τόσο των πολιτικών δυνάμεων όσο και της τοπικής κοινωνίας, πιστεύετε ή όχι? Σίγουρα μια ομόθυμη αντίδραση, χωρίς να υπάρχουν παρεκκλήσεις ή κατηγορίες από μέρους των πολιτικών δυνάμεων ότι αυτό γίνεται προς πολιτική εκμετάλλευση, γιατί το θέμα της δημόσιας και των κοινωνικών δομών της δημόσιας υγείας αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα καθολικό. Δεν τίθεται θέμα του να βγει κάποιος και να πει είμαι ενάντια. Εκτός αν κάποιος θέλει να εξυπηρετεί συγκεκριμένου είδους συμφέροντα, όπως για παράδειγμα τις ιδιωτικοποιήσεις των δομών της υγείας. Ήδη έχουμε αρκετά δείγματα στο νησί και δεδομένου ότι υπάρχει μια κατάρρευση όλων των κοινωνικών δομών και ιδιαίτερα των δομών υγείας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που θα έρθει δεν είναι μόνο το κλείσιμο του νοσοκομείου, θα αναπτυχθούν πάμπολες ιδιωτικές κλινικές, όπου εκεί όποιος δεν έχει ασφάλιση ή όποιος δεν έχει χρήματα δεν θα μένει απ' έξω. Η κυβέρνηση τα γνωρίζει τα προβλήματα και είναι φυσικό το Υπουργείο Υγείας πρώτα απ' όλα. Παρ' όλα αυτά, αδυνατεί να δώσει λύσεις. Τι πιστεύετε ότι φταίει σε αυτό? Θεωρώ ότι δεν αδυνατεί. Θεωρώ ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Αν κάποιος θέλει να βρει και μόνος, και πόσο μάλλον να διαχειρίζεται την εξουσία, να βρει μια λύση ή τουλάχιστον να απαλύνει κάπως. Εντάξει, γιατί τα αιτήματα είναι πάμπολα. Ας καλυφθούν μερικά από αυτά τα αιτήματα. Φαίνεται μια απροθυμία από μέρους της κυβέρνησης για να βρεθεί λύση. Αυτό εξυπηρετεί ένα γενικότερο σχέδιο νεοφιλελεύθερης τακτικής και σχεδιασμού, το οποίο, όπως προείπα, έχει σαν στόχο να διαλύσει κάθε δομή κοινωνική και εμπροκειμένου της υγείας, προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα.